Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρελθόν από τον πάγκο του Κεραυνού, από τελείο Παναγιώτη Εφαλονιάτης, με τις δύο πλευρές να λύνουν τη συνεργασία τους μετά από δύο χρόνια. Ο εν λόγω προπονητής είχε ανεβάσει την ομάδα στη μεγάλη κατηγορία, ενώ τη φετινή χρονιά την κράτησε εκεί. Ο Όλυμπος ανακοίνωσε τη Δευτέρα την πρώτη του μεταγραφή με την απόκτηση του αμυντικού Κωνσταντίνου Θεοδωρίδη από την ομάδα της Νίκης Ευκαρπίας, ομάδα Γ Εθνικής, ο οποίος είχε αγωνιστεί και στην ΚΑΠΑ 19 του Αστέρα Τρίπολης. Τον σχεδιασμό του για τη νέα σεζόν ξεκίνησε ο Όλυμπος, που τη Δευτέρα ανακοίνωσε την πρώτη του μεταγραφή. Συγκεκριμένα, η ομάδα της Αγιάσου ενέταξε στο δυναμικό της τον 29χρονο μεσοαμυντικό Κωνσταντίνο Θεοδωρίδη, ο οποίος έρχεται στο νησί μας για επαγγελματικούς λόγους. Πρόκειται για έναν ταλαντούχο ποδοσφαιριστή που αποκτήθηκε από την Νίκη Ευκαρπίας, με την οποία κατέγραψε αρκετές συμμετοχές στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Το πρώτο μεταγραφικό απόκτημα του Όλυμπου στη θερινή περίοδο είχε αγωνιστεί για μία τριετία στην ΚΑΠΑ 19 του Αστέρα Τρίπολης, καταγράφοντας συνολικά 70 συμμετοχές. Ο Θεοδωρίδης αναμένεται να προσφέρει πολλές λύσεις στο παιχνίδι της ομάδας της Αγιάσου, που και τη νέα αγωνιστική περίοδο θα πορευτεί στον πάγκο της με τον Νίκο Πετρουζέλη, ο οποίος έδωσε τα χέρια με τη διοίκηση του συλλόγου, έχοντας ήδη στο μυαλό του το πλάνο που θα ακολουθήσει ο Όλυμπος στο νέο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας, το οποίο δεν θα απέχει πολύ από το περσινό, καθώς θέληση τόσο του προπονητή όσο και της διοίκησης είναι η ομάδα της Αγιάσου να προσθέσει στο ρόστερ της ταλέντο και ποιότητα. Από εκεί και πέρα, παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Κεραυνού αποτελεί εδώ και λίγες μέρες ο Παναγιώτης Αφαλονιάτης, ο οποίος έλυσε τη συνεργασία του με τους διοικούντες του συλλόγου μέσα σε φιλικό κλίμα. Οι δύο πλευρές αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους μετά από δύο χρόνια επιτυχημένης συνεργασίας με την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Β' κατηγορίας και την εύκολη παραμονή στην πρώτη κατηγορία. Πλέον η ομάδα του Αφάλωνα βρίσκεται σε αναζήτηση νέου προπονητή, ο οποίος θα ταιριάζει στη φιλοσοφία του συλλόγου που θέλει και τη νέα χρονιά να δώσει χώρο και χρόνο σε νεαρούς ποδοσφαιριστές. Στον Αρίο Αμύθινα συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο μετά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα. Νέος πρόεδρος αναλαμβάνει ο πρώην δήμαρχος Μύθινας Τέλειος Καραντώνης, ο οποίος διαδέχτηκε στην προεδρία τον Παναγιώτη Τριανταφύλου. Ο κ. Καραντώνης, ο οποίος έχει διατελέσει στο παρελθόν μέλος του διοικητικού συμβουλίου, αναλαμβάνει πλέον την προεδρία του Αρίων Αμύθινας, τον οποίο θέλει να οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες τα επόμενα χρόνια. Να σημειωθεί πως το νέο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο θα κάνει το καλύτερο δυνατό για τον Αρίωνα, αποτελείται από 9 άτομα. Πρόεδρος Τέλειος Καραντώνης, αντιπρόεδρος Στρατής Κανιαμός, Γενική Γραμματέας Αξιοθέα Βατή, Ταμείας και Υπεύθυνος Τύπου Ανδρέας Εφές, Υπεύθυνος Μεταγραφών και Δημοσίων Σχέσεων Μιχάλης Δελάγας, Έφορος Υλικού Ιγνάτιος Τσολάκης, Έφορος Υποδομών Ακαδημίας Άρης Γρηγορίου, Γενικός Αρχηγός Παναγιώτης Παπάζουγλου και Υπεύθυνος Γηπέδου και Αποδητηρίων Νίκος Βουρσούκης.